Γεια και χαρά λοιπόν. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Το κέφι καταλαβαίνετε πως έχει παραμείνει στο Zenith και δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει σε καμία των περιπτώσεων. Ιδιαίτερα τώρα θα πω εγώ που έχουμε βρει τρόπους να τιμήσουμε ακόμη περισσότερο τις γιορτές. Και όταν λέω γιορτές, εννοώ ακόμα και με τα outfits που θα επιλέξουμε να φορέσουμε για να είμαστε έτσι διαφορετικές και να νιώθουμε μοναδικές. Γιατί είμαστε. Αλλά όταν έχουμε παρέα και την Axel, κάπως νομίζω τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές και το καταλαβαίνω απόλυτα που έχουμε μπει στη διαδικασία να σκεφτούμε. Τώρα έρχονται τα Χριστούγεννα, έρχεται η Πρωτοχρονιά. Τι να φορέσω, τι διαφορετικό να ταιριάζει όμως και με την ψυχολογία μου, με την ψυχοσύνθεσή μου, να είναι στα χρώματα που μου αρέσουν πολύ. Οπότε κανένα άγχος δεν θέλω να έχετε. Εμείς είμαστε εδώ να σας λύσουμε κάθε πιθανή απορία. Πριν όμως ξεκινήσω, γιατί να ξέρετε πως οι παγέτες έχουν την τιμητική τους, όπως πιστεύω ότι μπορείτε να καταλάβετε, αλλά και τα στρας και τα πολύ ωραία τα βραδινά τσαντάκια, γιατί ναι, μεν θέλουμε να χτίσουμε ένα υπέροχο outfit για αυτές τις εορταστικές μέρες. Και μιλάω και για πρωινές εμφανίσεις, αλλά και για τις βραδινές μας. Αλλά χρειαζόμαστε και το τσαντάκι μας, εκείνο το υπέροχο αξεσουάρ που έρχεται και δένει αρμονικά. Πριν όμως συμβούν όλα αυτά, έχουμε διαγωνισμό φυσικά, όπως μας έχετε συνηθίσει και όπως ξέρετε την Axel μας δεν μας ξεχνάει ποτέ για αυτό το υπέροχο τσαντάκι, υπέροχο πραγματικά και μέσα στην καρδιά μου έχει μιλήσει, μπορεί να γίνει δικό σας πάρα πολύ εύκολα, ακολουθείτε τα βήματα, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται καν εγώ να μπω στη διαδικασία να σας τα πω, εντοπίστε τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο Instagram, τα ακολουθείτε πιστά και σε λίγες ημέρες θα γίνει κλήρωση από εμάς. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να το έχετε στην κατοχή σας γιατί σας βγάζει από τη δύσκολη θέση που σας έλεγα πριν. Γιατί το βράδυ. Δεν έχουμε πολλά πράγματα που θέλουμε να πάρουμε μαζί μας, αλλά αυτά που θέλουμε, θέλουμε να χωρούν και στον χώρο που εμείς έχουμε αποφασίσει και έχουμε διαλέξει. Οπότε μπείτε στη διαδικασία αυτή. Και από εκεί και έπειτα τώρα, εμείς επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας. Θα μου πείτε γιατί ο διαγωνισμός δικός μας δεν είναι δικός μας, είναι. Αλλά έχουμε πολλές πληροφορίες που θέλουμε έτσι να σας παραθέσουμε. Και εγώ ένα περισσότερο, γιατί έχω αυτή τη χαρά. Δεν ξέρω, τα Χριστούγεννα είναι τα αγαπημένα μου νομίζω μέσα στη χρονιά. Γενικότερα αυτή η εορταστική περίοδος. Οπότε προτείνω να σας δείξω όλες εκείνες τις ιδέες που σίγουρα έχω να σας δείξω σε outfit που αγαπάμε περισσότερο, αντανακλούν έτσι και αυτή τη διάθεση, το Christmas mood που μπορεί να έχουμε αυτή την περίοδο. Και μιας και μίλησα για τις παγέτες, θα σας δείξω επιλογές που μπορείτε ειλικρινά να αξιοποιήσετε και το πρωί. Γιατί έχει νόημα να συμβεί και αυτό. Μπορεί να θέλετε να κάνετε μια πρωινή βόλτα, να πάτε για έναν καφέ και να έχετε επενδύσει σε παγέτες στο κάτω μέρος του σώματος και πάνω κάτι πιο ήσυχο. Όλα μπορούν να συμβούν, αλλά ξεκινάω και κάπως νομίζω θα έχω τοποθετήσει και σε μία σειρά ανάλογα και την ώρα της ημέρας. Αλλά όπως σας έχω πει, ό,τι θέλετε κάντε, αξιοποιείτε κάθε ρούχο όπως σας βολεύει και όπως εσείς νιώθετε καλύτερα. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πάμε στο αγαπημένο μαύρο που δεν μας απογοητεύει ποτέ, σε ολόσωμη φόρμα που μας βγάζει πάντα από τη δύσκολη θέση. Να το βάλω από εδώ πλευρά, Δανάη, βοηθάω, πιστεύεις λίγο περισσότερο για να φαίνεται. Έχει την ωραία την τζαχπινιά εδώ και με τη ζώνη του. Ορίστε. Από εκεί τώρα και έπειτα θέλω να σας πω ότι είναι η ιδανική επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Κάτσε, θα το βρω. Θα το βρω. Από εδώ καλά είμαι. Τέλειο, το κρατάω. Λοιπόν, έχουμε και τη ζώνη, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, βοηθάει πάρα πολύ και για το πρωί, αλλά και για το βράδυ, πάρα πολύ ωραία και η φωτογραφία, να την αξιοποιήσετε και είναι και πολύ ωραία ιδέα για δώρο. Και σήμερα θέλω να επενδύσουμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν θέλω να έρχεστε στη δύσκολη θέση να μην ξέρετε τι να πάρετε στις γυναίκες της ζωής σας. Και αυτό θα το λύσουμε σήμερα. Προχωράω παρακάτω και θα παραμείνω στο μαύρο, που ξέρω ότι είναι μια επιλογή που εμείς οι γυναίκες κάνουμε πολύ συχνά, γιατί το αγαπάμε και μας κολακεύει ιδιαίτερα. Έχουμε και άλλο φόρεμα, το οποίο έχει τις δικές του εδώ ιδιαίτερες λεπτομέρειες, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ντεκολτέ, το φοράμε αν θέλουμε το πρωί με μποτάκια, γιατί όχι, με σνίκερ επίσης, γιατί όχι, και αν θέλουμε και ψηλά παπούτσια, βεβαίως μπορούμε να το καταφέρουμε και αυτό, είναι ιδανική επιλογή, πολύ ωραίο το ύφασμα, γιατί μπορεί να είναι χειμώνας, αλλά η αλήθεια είναι πως όταν εμείς βγαίνουμε το βράδυ ή και στα τραπέζια, βρισκόμαστε στο εσωτερικό χώρο, ζεσθενόμαστε, οπότε δεν θέλουμε να σκάσουμε και όλα, και είναι όλα ιδανικά και μελετημένα. Από εκεί τώρα και παρακάτω θα σας δείξω και φούστες, οποίες εγώ τις αγαπώ. Θα πάρω και τις δύο αποχρώσεις για να σας τις δείξω. Και μαύρο και σε αυτό το υπέροχο πράσινο. Μου θυμίζει αυτές τις τουτού που είχαμε όταν ήμασταν μικρές και πηγαίναμε στο μπαλέτο. Αυτή η πολύ ωραία μόδα που δεν θα μπορούσε να λείπει και από την αγαπημένη μας Axel. Γιατί μόνο εκείνη ξέρει να κάνει μόδα και το ξέρετε και εσείς αυτό. Τώρα, πώς τις αξιοποιούμε? Πάρα πολύ εύκολα. Θέλουμε ένα top, μπορούμε να το έχουμε. Θέλουμε ένα πουκάμισο για παράδειγμα. Να ορίστε, σας δείξω εγώ όλο στοιχείο σε ένα υπέροχο σοκολά που ταιριάζει και νομίζω ότι κάνει και πολύ ωραία έτσι σκέψη και αντίθεση, να το αξιοποιήσετε και από το πρωί μέχρι και το βράδυ, γιατί όχι. Αν όμως θέλετε κάτι άλλο, μπορεί να υπάρξει και μια άλλη επιλογή. Να αλλάξω και τη φούστα, να σας δείξω και τη μαύρη για να κάνουμε διαφορετικούς συνδυασμούς. Ένα πολύ ωραίο πλεκτό.
υπέρτατο, έχει και τα δικά του εδώ τα στραφταλιζέτα ωραία, οπότε έχουμε δημιουργήσει ένα υπέροχο look, το οποίο είναι ήσυχο όσο θέλουμε, αλλά ταυτοχρόνως είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό. Συνεχίζοντας και στο κομμάτι έτσι που σας έδειξα και πριν με το πουκάμισο, υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως για παράδειγμα, να πάρω τη φούστα, θα πάρω τη φούστα αφού παραμένω σε αυτό το κομμάτι. Ορίστε. Παγέτα. Είδατε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τη φοβάστε την παγέτα. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Εξαιρετική, θα έλεγα εγώ. Και από πάνω με κάτι πιο ήσυχο, με ένα πολύ ωραίο πουκάμισο. Σας έδειξα και κάπως την ίδια παλέτα χρωματική, γιατί εκτιμώ πολύ το monochromatic look. Αυτή είναι μια δική μου έτσι σκέψη. Αλλά εσείς εννοείται πειραματίζεστε ακόμα και με τα χρώματα, εάν θέλετε. Από εκεί και έπειτα τώρα όμως, υπάρχει και σε μαύρο. Θα σας τη δείξω. Το μοντέλο Δανάη τώρα το φοράει και είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη. Έχουμε και παντελόνι, το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε πάρα πολύ εύκολα. Αλλά γιατί σας είπα ότι η παγέτα είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Α, ωραία που στραφταλίζει. Αφήνω και το πουκάμισο και μπορώ να σας δείξω και άλλη επιλογή, μια και πιάσα και το παντελόνι. Στην απόχρωση που σας έδειξα και πριν, γιατί το μοβ ξεχωρίζει και γενικότερα το αγαπάμε και το θέλουμε στη ζωή μας. Και είναι μια πολύ ωραία επιλογή και τώρα για τις γιορτές, εάν θέλετε. Βέβαια, είναι και πολύ ωραίες ιδέες για τα δώρα που σας είπα πριν. Μην ξεχνιέστε, δεν θέλω να ξεχνιέστε. Συνεχίζοντας, πάμε. Εντάξει τώρα, εγώ ό,τι και να πω θα είναι λίγο ρε παιδιά, ειλικρινά θα είναι λίγο. Είναι φανταστικά, είναι εκθομβωτικά και πραγματικά είναι από εκείνα τα outfits που εμείς ψάχνουμε ιδανικά να επενδύσουμε τώρα αυτήν την περίοδο, γιατί θέλουμε το κάτι της παραπάνω. Και έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο φόρεμα, να το αυτό εδώ που θέλω να σας δείξω, τα βλέπετε εσείς και φορεμένα γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να δείτε πώς φαίνεται. Από εκεί και έπειτα όμως, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επισκεφτείτε το αγαπημένο μας κατάστημα της Axel εδώ, να τα δείτε όλα από κοντά, να τα δοκιμάσετε και να αποφασίσετε και να καταλήξει στο δικό σας εορταστικό outfit. Και το μαύρο, η παγέτα, είναι must have, δεν το συζητώ. Και δεν είναι μόνο να το αξιοποιήσετε στις γιορτές, θα πω εγώ. Δεν είναι δηλαδή ρούχα τα οποία τα φοράτε μόνο μία φορά το χρόνο. Οπουδήποτε και αν είστε καλεσμένοι, μπορείτε να έχετε γενέθλια. Όχι αν έχετε. Έχετε γενέθλια μέσα στη χρονιά, τα αξιοποιείτε. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν είναι τα γενέθλιά σας τώρα μέσα στις γιορτές, δεν έχει σημασία. Μια χαρά εξαιρετικά, μπορείτε να φορέσετε ό,τι θέλετε. Και ένα άλλο outfit που εμένα μου έχει κλέψει την καρδιά, γιατί αποτελείται από δύο κομμάτια ξεχωριστά. Μπορεί να έχουν το ίδιο print, όμως εσείς μπορείτε να τα σπάσετε, να τα ξεχωρίσετε και να τα φορέσετε διαφορετικά. Για παράδειγμα, την φούστα με ένα πολύ ωραίο pullover, εφόσον το αξιοποιήσετε με αυτόν εδώ τον τρόπο, και από εκεί και έπειτα το μπλουζάκι με ένα πολύ ωραίο παντελόνι, με ένα jean, με ένα ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι, με ένα ψηλόμεσο ακόμα και move θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και κάνετε διαφορετικά look, αξιοποιώντας όμως δύο κομμάτια στα οποία έχετε ήδη επενδύσει και τα έχετε αξιοποιήσει και τα έχετε καταχαρεί. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός, να τα αγοράζουμε, αλλά να τα φοράμε, να τα χαιρόμαστε και να δημιουργούμε εκείνες τις όμορφες αναμνήσεις που θέλουμε. Συνεχίζοντας, γιατί δεν έχω τελειώσει. Α, όχι, θα πάρω αυτήν εδώ, την ολόσωμη. Μα γιατί σε μάτιαξα τώρα και κόλλησες εδώ, δεν θα ήθελα. Ορίστε. Τη μάτιαξα, γιατί εγώ τη συζητούσα πριν αυτή την ολόσωμη. Τα ακούω εγώ τα ψσσ που γίνονται πίσω από τις κάμερες. Γιατί είναι μαύρη, γιατί είναι υπέρτατη και είναι η ολόσωμη φόρμα. Και γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες μπορεί ενδεχομένως να μην θέλουν να φορέσουν φόρεμα. Μπορεί να έχουν διάθεση να φορέσουν παντελόνι, αλλά με έναν διαφορετικό εναλλακτικό τρόπο. Ορίστε, η ολόσωμη φόρμα, η οποία είναι μοναδική. Έχει την παγέτα της, έχει και την ωραία της την πλάτη εδώ. Με το κούμπομά της τόσο όσο υπέροχη και πάρα πολύ άνετη και μπροστά στο μπούστο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να νιώθουμε και άνετες, μπορεί να θέλουμε να χορέψουμε. Να μην έχουμε εκείνη την αίσθηση του μήπως κάτι γίνει και εμείς δεν νιώθουμε άνετα. Κανένα τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει, κανένα τέτοιο άγχος. Και είναι και αυτή υπέροχη. Οπότε, τσεκ μέσα στη λίστα την εορταστική. Συνεχίζοντας τώρα, γιατί θέλω να σας δείξω και τα τσαντάκια. Θέλω να τρέξω με τα υπέροχα φορέματα. Εμένα, να πω την αλήθεια μου, αυτό εδώ το χρώμα κάπως μίλησε στην ψυχούλα μου. Και το φαντάζομαι έτσι να το φορέσετε και να έχετε πιάσει και τα μαλλιά σας έναν υπέροχο κότσο ψηλά, υπέρτατο θα είναι. Και μαύρο φυσικά, γιατί θέλουμε να επενδύουμε και σε αυτά τα κομμάτια, αλλά και σε κάτι της πιο διαφορετικό, σε μια πολύ ωραία μεταλλική απόχρωση που κολακεύει απίστευτα, έχει και τις ούρες μπροστά. Δεν το συζητώ καθόλου, τολμήστε το και να ξέρετε ότι στην πορεία κάποια στιγμή θα με θυμηθείτε μέσα στις γιορτές και θα δείτε καλά τα έλεγε εκείνη, είχε ένα δίκιο. Τα βλέπετε λοιπόν και φορεμένα για να έχετε πλήρη εικόνα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από την πλευρά εδώ των outfits και των ρούχων. Φυσικά υπάρχουν και τα μποτάκια τα οποία είναι ιδιαίτερα, είναι μοναδικά και πάρα πολύ ωραία ιδέα για να τα φορέσετε από το πρωί που σας είπα, γιατί πάρα πολύ άνετα, μα πάρα πολύ άνετα πραγματικά και τα αξιοποιείτε μέχρι και το βράδυ. Τώρα,
Μεγάλη αγάπη βεβαίως έχουμε στα τσαντάκια και ιδιαίτερα στα βραδινά τσαντάκια. Οπότε εγώ θα τρέξω να σας δείξω πολλές και διαφορετικές επιλογές, γιατί τα αγαπάμε, γιατί τα θέλουμε μέσα στην γκαρντερόμπα μας, γιατί έρχονται και δίνουν το κάτι της παραπάνω και κάνουν το level up που σας έχω πει. Δανάη μου, ξεκινά από όπου θέλεις, εγώ θα συνεχίζω να περιγράφω και να αναλύω. Εδώ τώρα εντάξει, τι να πω εγώ σε αυτό εδώ το σημείο, φοράω και εγώ το έντονο χρώμα, να το, τα φτεράκια αυτά τα βλέπετε, το ξεχωρίζετε, δεν είναι τώρα αυτό ένα κόσμημα, θα το χαρακτηρίσω εγώ. Από εκεί τώρα και έπειτα θέλω να σας δείξω ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, τις οποίες εγώ τις έχω εδώ εναποθέσει για να τις δείτε. Α, θα πάρω αυτά εδώ τα τρία, που είναι και σε εναλλακτικά χρώματα, ορίστε, να θα τα κρατήσω εγώ εδώ, φορώντας αυτό για αρχή. Να σας τα δείξω γιατί είναι υπέροχα και μου αρέσει πάρα πολύ που η Axel τολμάει, κάνει διαφορετικά πράγματα γιατί ξέρει πως έχουμε και εμείς ανάγκη να βλέπουμε διαφορετικές ιδέες και να έχουμε και περισσότερη διάθεση για να αντιθούμε στην καθημερινότητά μας, γιατί πολλές φορές διαλέγουμε τα ίδια και τα ίδια. Εγώ το καταλαβαίνω το συνέστημα αυτό, αλλά όταν έχεις όμως αντικείμενα σημαντικά για να δουλέψεις, χτίζεις μια διαφορετική εικόνα. Τώρα είναι δυνατόν να αφήσω εγώ αυτό ή να πάρω το ροζ, μισό λεπτό, γιατί θέλω να σας δείξω αυτό το αγχολητικό που συμβαίνει. Τώρα τις γιορτές, ένα άγχος παραπάνω μπορεί να υπάρχει, αλλά να, μπορεί να συμβεί αυτή εδώ η κίνηση και όλα τα ξεχνάς. Έχει και λουράκι μέσα, σας το λέω, γιατί εκτός από φάκελο μπορείτε να την αξιοποιήσετε και χιαστεί ή στον νόμο και είναι υπέροχη. Μα δείτε τι ωραία που γράφει και ωραία αντίθεση που κάνει με το πράσινο. Φυσικά και σε μαύρο, αυτό το ξέρετε, είναι δεδομένο. Από εδώ τώρα λοιπόν, Δανάη, σημειώνεις για το δώρο της γιορτής μου? Αν δεν σημειώνεις, δεν πειράζει, θα στα στείλω εγώ με ένα mail όλες τις φωτογραφίες. Ξεκινώντας λοιπόν από εδώ. Έχω ενθουσιαστεί, έχω ερωτευτεί μάλλον το συγκεκριμένο τσαντάκι. Εγώ με πολύ μεγάλη χαρά θα το αξιοποιούσα και πρωί, μπορώ να σας πω. Με ένα ωραίο λευκό πουκάμισο, αλλά τώρα τις γιορτές ένα παραπάνω. Πέρα από τον πρωινό καφέ που θα απολαύσουμε, έχουμε και τις βραδινές μας εξόδους. Και ανάλογα βέβαια με το outfit που έχουμε επιλέξει, διαλέγουμε και τον κατάλληλο χρωματισμό. Μόνο που λαμπειρίζουν έτσι, εμένα την καρδούλα μου την έχουν κερδίσει. Είναι υπέροχα τσαντάκια που είναι χειρός φυσικά και τα φοράμε στην καθημερινότητά μας και αυτές τις ωραίες εμφανίσεις που θα κάνουμε. Ένα παραπάνω. Αυτό μήπως σας λέει κάτι, μήπως σας το έδειξα πριν σε κάποια φωτογραφία, μήπως η απόχρωση αυτή, η μπλε, η μαύρη, η σαμπέιν μπορεί ήδη να έχει γίνει αγαπημένη σας. Μοναδικό. Elegant, πραγματικά elegant, γιατί την παγέτα πραγματικά καταλαβαίνω ότι μπορεί να την αποφεύγετε, όμως να μην το κάνετε, γιατί έχει μια άλλη αξία και προσδίδει άλλα στοιχεία. Και το σαμπέιν βεβαίως εξαιρετικό και για νηφούλες εγώ θα το πρότεινα. Τώρα που παντρεύονται το χειμώνα και θέλουν κάτι της διαφορετικό, νομίζω ότι αυτή η απόχρωση είναι η ιδανική, που τους αρέσουν περισσότερο και τα nude χρώματα. Από εδώ τώρα εγώ κάνω εδώ τη βόλτα μου για να περάσω και στα υπόλοιπα τσαντάκια. Ποιο να πιάσω, δεν ξέρω πρέπει να το διαλέξω. Θα πάρω εδώ το πορτοκαλί που μου αρέσει εξίσου. Είναι και αυτό τσάντα χειρός, υπέροχο και είναι πολύ ωραίες οι ιδέες αυτές. Και το ξαναλέω, για τώρα έχουμε και τα τραπέζια που θα πραγματοποιηθούν και θέλουμε κάποιο δώρο να πάμε στην οικοδέσποινα, κάτι που να έχουμε ψάξει με πάρα πολύ αγάπη και νομίζω ότι στην Axel δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε αυτό που ψάχνετε. Λίγο να περιγράψετε εκεί στα κορίτσια ποια είναι η προσωπικότητα της γυναίκας που θέλετε να της κάνετε το δώρο, θα βρουν αμέσως στο pitch φυτίλι τι ακριβώς ψάχνετε. Πολλές και διαφορετικές βέβαια οι αποχρώσεις και σε αυτό εδώ το υπέροχο gold. Υπάρχουν και αυτές εδώ, το παιχνίδισμα μάλλον που συμβαίνει, που θυμίζει έτσι λίγο μπλε, λίγο λιλά, υπέρτατο και το ροζ βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει σε καμία των περιπτώσεων. Μα δείτε τι όμορφα που γράφουν, φανταστείτε τώρα φωτογραφίες που μπορείτε να βγάλετε με όλα αυτά τα τσαντάκια, δεν φαντάζεστε. Συνεχίζοντας όμως, θα τις αφήσω αυτές εδώ στην ησυχία τους και θα σας δείξω και αυτές εδώ τις εναλλακτικές που είναι πιο holographic θα έλεγε κανείς. Και έχουν και τα ωραία τους τα λουράκια, μισό λεπτό να το βάλω από μπροστά, για να το δείτε ολοκληρωμένο. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο που πιάνω συνήθως τέτοιες αποχρώσεις σε μοβ, πράσινο, μπλε, μάλλον η προσωπικότητά μου τέτοια. Από εκεί και έπειτα τώρα θέλω να σας πω ότι είναι πολύ ωραίες εικόνες αυτές για να τις αξιοποιείτε περισσότερο και αφού περάσουν οι γιορτές. Δεν έχει σημασία, όπως είπα και πριν, δεν επενδύουμε σε κομμάτια μόνο για τις γιορτές, επενδύουμε γενικότερα σε πιο έτσι, σημαντικά item τα οποία αξιοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και για μένα είναι πολύ σημαντικό να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Και βεβαίως, αυτή θα τη φορέσω, να ορίστε. Πολύχρωμη. Υπέρτατη, ιδιαίτερη, να τη. Δείτε τώρα πώς αλλάζει όλο το στυλ, ό,τι και αν έχεις επιλέξει μέχρι στιγμής, κάνοντας αυτή την κίνηση ματ, έχεις απογειώσει ό,τι και αν έχεις σκεφτεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Δανάη, δεν θα κάνω εγώ κάποια κλήρωση, δεν έχω κλήρωση. Συνεχίζω εγώ εδώ, τη δουλειά μου, καταλαβαίνετε. Να σας δείξω και αυτά εδώ. Α, έχω το μπλε μου, θα πάρω και το ροζ μου, θα το βάλω από την άλλη πλευρά, για να σας τα δείξω και τα δύο. Κρύψου εσύ να μην κάνεις παραπληροφόρηση, ορίστε. Και από εδώ,
Και αυτό. Αχ, δεν ξέρω, Άξελ, πέρα ότι σε αγαπάμε πάρα πολύ και νομίζω ότι το ξέρεις, γιατί εδώ το κοινό του Ηρακλείου σε έχει λατρέψει, ένα παραπάνω μας δίνεις και εκείνο το κίνητρο για να ντυθούμε έτσι διαφορετικά και εναλλακτικά τώρα τις γιορτές, γιατί τα κομψά τα έχουμε ανάγκη και το elegant στοιχείο και στυλ. Σ' αγαπάμε πολύ, σου ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, να περάσεις υπέροχα και εμείς θα τα ξαναπούμε. Και εσείς βέβαια δεν θα φύγετε. Πού θα πάτε από τώρα, έχουμε πολλά ακόμα να δούμε, εντάξει, πολλά φιλιά. Achieve.